Ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς για το 2023 κατατάσσει τη Θεσσαλονίκη το αμερικανικό δίκτυο CNN. Στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα νησιά Φίτζι, η Βραζιλία και η Ρουάντα. I love you, Θεσσαλονίκη. Magnifica. Magnifica. Super. First time. It's wonderful. Στο αφιέρωμα του Αμερικανικού δικτύου ξεχωρίζουν οι αναφορές στο λιμάνι, στις κοντινές όμορφες παραλίες και φυσικά στο καλό φαγητό, καθώς η Θεσσαλονίκη έχει χρηστεί ως γαστρονομική πρωτεύουσα ακόμη και από την UNESCO. Η Θεσσαλονίκη έχει να δώσει πολλά. Στη διασκέδαση έχει πολύ ωραίες προτάσεις που αφορούν και το γαστρονομικό τουρισμό. Στην ουσία ενισχύουμε το πακέτο του τουρισμού και του τρόπου λόγου προσέλκυσης καταναλωτών. Τουρίστες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό κατέφθασαν με όλα τα μέσα στη Θεσσαλονίκη για την περίοδο των εορτών και δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την επιλογή τους. Υπέροχα, για μένα ήταν η πρώτη φορά και είμαι κατενθουσιασμένος. Σας έχω προτείνει την Καμάρα, τη Ροτόντα, εννοείται το Λευκό Πύργο. Πλατεία Αριστοτέλους, που είναι φανταστικά φέτος στολισμένη, φανταστικότατα. Λυπάμαι που δεν θα κάτσουμε το βράδυ για να μπορέσουμε να τη δούμε φωταγωγημένη. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία την περίοδο των εορτών άγγιξε το 100%, με τους περισσότερους τουρίστες να προέρχονται από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Η φετινή χρονιά γενικώς ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, ιδιαίτερα του Μακεδονία Παλάς, ως το ξενοδοχείο, το εμβληματικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έδειξε την δυναμική της στην περίοδο των γιορτών. Είδαμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ιδιαίτερα τα τρίμερα, να έχουν 100% πληρότητα. Με την Πρωτοχρονιά να βλέπουμε και πολλούς εισερχόμενους τουρίστες από τα Βαλκάνια. Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα κινηθεί η πληρότητα των ξενοδοχείων και για το τρίμερο των φώτων.